Ο Μαρίνος Μητραλέξης γεννήθηκε το 1916 και υπήρξε πιλότος της πολεμικής αεροπορίας. Το 1935 μπήκε στη σχολή Ικάρων, από όπου και αποφύτησε το 1938 με το βαθμό δάνθηπος μυναγού και πτυχίο χειριστή. Ο Μητραλέξης υπηρέτησε σε διάφορες μονάδες και υπηρεσίες αεροπορίας και διακρίθηκε σε όλα τα πεδία μάχης του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Μέση Ανατολή. Λίγες μέρες μετά την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου στις 2 Νοεμβρίου του 1940 και ενώ η μοίρα του Μητραλέξη βρισκόταν σε πλήρη επιφυλακή, δίνεται εντολή για άμεση απογείωση των έξι αεροσκαφών Πετζετέλ, καθώς 15 ιταλικά βομβαρδιστικά Καντ Ζήτα 1007 Αλκιών, συνοδεία 7 καταδιοκτικών, πλησίαζαν τη Θεσσαλονίκη. Τα ελληνικά αεροσκάφη εντοπίζουν τα ιταλικά και αρχίζει η αερομαχία λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκονταν παρατεταγμένα τα ελληνικά αντιεραπορικά πυροβόλα, τα οποία ενισχύουν από εδάφους την αεροπορία. Η μάχη μεταξύ των αεροσκαφών της ελληνικής και της ιταλικής πολεμικής αεροπορίας φαίνονταν εξ αρχής άνηση. Παρ' όλα αυτά, χάρη στον ηρωισμό του Μαρίνου Μητραλέξη, όχι μόνο ανατράπηκαν οι ισορροπίες, αλλά επιτεύχθηκε και μια εντυπωσιακή νίκη. Συγκεκριμένα, ο Μητραλέξης είχε ήδη χρησιμοποιήσει όλα τα πυρομαχικά του, χτυπώντας το τρικινητήριο βομβαρδιστικό των Ιταλών, αλλά συνειδητοποιώντας πως αυτό δεν ήταν αρκετό για την κατάρριψή του, προχώρησε σε εμβολισμό, καταστρέφοντας το πηδάλιο της ουράς του Ιταλικού βομβαρδιστικού με τον ίδιο τον έλικα του αεροσκάφους του. Μετά το φωνικό χτύπημα του Μητραλέξη, το Ιταλικό αεροπλάνο μπήκε σε περιδίνηση και συνετρίβη στο έδαφος. Το αεροσκάφος του Μητραλέξη υπέστη επίσης σοβαρή ζημιά από τον εμβολισμό και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε πολύ κοντινό σημείο από το Ιταλικό βομβαρδιστικό. Βλέποντας ότι 4 από τους 5 του Ιταλικού πληρώματος σώθηκαν από τη συντριβή, πέφτοντας με τα λεξίπτωτά τους από το βομβαρδιστικό, ο Μαρίνος Μητραλέξης τους συνέλαβε και τους οδήγησε στη στρατιωτική διοίκηση Θεσσαλονίκης με αυτοκίνητο της χωροφυλακής. Φυσικά, ένα τέτοιο περιστατικό δεν θα μπορούσε παρά να πάλει μεγάλη έκταση, ανυψώνοντας το ηθικό των Ελλήνων και δίνοντας μεγάλη δημοσιότητα στην αεροπορία μας αλλά και στον ίδιο τον Μητραλέξη, αφού το περιστατικό δημοσιεύτηκε και από τον ελληνικό αλλά και από τον ξένο τύπο. Για τη γενναία πράξη του, ο Μαρίνος Μητραλέξης τιμήθηκε με το Χρυσούν Αριστείον Ανδρείας, καθιστώντας τον μόνο Έλληνα πιλότο της πολεμικής αεροπορίας, στον οποίο απονεμέθηκε η ανώτατη αυτή διάκριση εν καιρό πολέμου. Ο Μητραλέξης συνέχισε να υπηρετεί με ανδρεία και θάρρος καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου και σκοτώθηκε το 1948 σαν αναγνωριστική αποστολή στο Αιγαίο, όταν το αεροσκάφος του έπεσε στη θαλάσσια περιοχή της Τίνου μετά από βλάβη στον κινητήρα. Μετά το θάνατό του, το απονεμέθηκε ο βαθμός στρατισμήναρχου λόγω των πολλαπλών διακρίσεων που είχε λάβει για τη δράση του από το 1940 μέχρι το 1945. Πείτε μας τη γνώμη σας για τον Μαρίνο Μητραλέξη στα σχόλια. Κάντε like, εγγραφή στο κανάλι μας και πατήστε το καμπανάκι για να μην χάνετε ποτέ τα νέα βίντεο.